δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να ενημερωθείτε για την όλη διαδικασία, πώς ξεκίνησε, πώς προχωρήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και ο άλλος ο σκοπός είναι να γίνει η παρουσίαση των υποψηφίων και να μιλήσουν στον κόσμο περίπου για 10 λεπτά ο καθένας για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Για όσους δεν γνωρίζουν όλο το ιστορικό, θα κάνουμε μία μικρή αναδρομή για να πούμε ότι η όλη αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι. Κάναμε επανειλημμένες συναντήσεις και πάρα πολλές συζητήσεις με έναν και μοναδικό σκοπό, να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι μαζί ώστε στη μάχη των δημοτικών εκλογών που έρχεται τον Μάιο να είμαστε όλοι μαζί σε μια γροθιά με έναν υποψήφιο τον οποίο όλοι θα στηρίξουμε και όλοι θα είμαστε στο πλευρό του. Για τον σκοπό αυτό κάναμε μια διακήρυξη αρχών την οποία τη συναποφασίσαμε όλοι μαζί και η οποία έλεγε τρία πράγματα. Το ένα ήταν ότι πρέπει όλοι μαζί να κατεβούμε στις εκλογές με έναν υποψήφιο τον οποίο θα τον αναδείξουμε εμείς. Το δεύτερο είναι ότι στο βαθμό που θα καταφέρουμε να τον εκλέξουμε από τη Δευτέρα το πρωί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσουμε την καταστροφή που γίνεται στο βουνό. Και το τρίτο, προοπτικά και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί δεν εξαρτάται από μας, να προχωρήσουμε να κάνουμε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από μεταλλευτικής. Στα πλαίσια αυτά μαζεύτηκαν περίπου 1.700 υπογραφές. Υπάρχουν και εδώ μεταξύ σας σήμερα χαρτιά, αν θέλετε να υπογράψετε κάποιοι που δεν υπογράψατε. Και δώσαμε μία περίοδο μέχρι τις 15 του Νοέμβρη, ώστε όποιος από τους συμπολίτες μας από όλο το Δήμο ενδιαφέρεται να βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία αυτής της υπόθεσης για να ηγηθεί του κοινού ενωτικού ψηφοδελτίου, να καταθέσει το ενδιαφέρον του για να προχωρήσουμε. Αυτή η ημερομηνία λίγο πολύ ήταν ελαστική, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπήρχαν και ένα σωρό άλλα γεγονότα τα οποία τρέχαν στη διάρκεια και φτάσαμε εσείως σήμερα, όπου έχουμε 6 υποψηφίους στον αριθμό, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Ο ένας είναι ο Ανδρέας ο Γιανακουδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής στο χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου. Ο δεύτερος είναι ο Χάρης ο Λαζαρίδης, ο οποίος και αυτός είναι καθηγητής στη Γεωπονική. Ο τρίτος είναι ο Γιάννης ο Μίχος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Ο τέταρτος είναι ο Κυριάκος ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος και αυτός είναι καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή. Ο πέμπτος είναι ο Τόλης ο Παπαγεωργίου, συνταξιούχος μηχανικός, τον οποίο ξέρετε και αυτόν. Και ο έκτος είναι ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, ο οποίος είναι μαθηματικός καθηγητής εδώ στο γυμνάσιο της Γερισσού. Είχαμε πει από την αρχή και θέλουμε να το επαναλάβουμε ότι και αυτοί οι 6 και όλοι εμείς είμαστε από την ίδια πλευρά του λόφου. Είμαστε όλοι εμείς που θέλουμε να σταματήσουμε το κακό που γίνεται στην περιοχή μας και να πάρουμε έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης. Είχαμε πει επίσης ότι όποιος και αν επιλεγεί από αυτή τη διαδικασία, όλοι οι υπόλοιποι, όπως και όλοι εμείς, δεσμευόμαστε να είμαστε στρατιώτες στο πλευρό του, σαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι και όπου χρειαστεί αυτός ο αγώνας. Αυτή είναι και η δέσμευση των 6 υποψηφίων. Θα αναδειχθεί ένας και όλοι οι άλλοι θα είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο. Το εγχείρημα που κάνουμε έχει μία πολύ βασική παράμετρο. Την οριμότητα τη δική μας ολωνών όμως. Από το α μέχρι το ω. Και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να φροντίσουμε να το κερδίσουμε, γιατί είναι και πολύ δύσκολο και πρωτόγνωρο.
Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μέχρι τώρα τα καταφέραμε. Ελπίζω θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια με τη δική σας συμβολή και την οριμότητα όλων μας. Θέλουμε τώρα να σας ενημερώσουμε για τα πράγματα, πώς θα πάνε από εδώ και μπρος, τον ειδικό χάρτη δηλαδή. Συζητήσαμε στις επιτροπές, οι οποίες συναποτελούνται από συνδημότες από όλα τα χωριά σχεδόν του Δήμου, και θα σας καταθέσουμε αποκρισταλωμένες τις προτάσεις για το από εδώ και πέρα. Προτείνουμε λοιπόν, σήμερα είναι 22 του μηνός, μέχρι τις 19 πρώτου τον Ιανουάριο, γιατί έτσι βολεύουν και οι ημερομηνίες με διάφορα άλλα πράγματα που σας είπα ότι γίνονται επίσης. Εάν χρειαστεί μέχρι τότε και οι 6 υποψήφοι συζητήσουν, ξανασυζητήσουν, και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην καταλήξουν σε μια κοινή υποψηφιότητα από μόνοι τους, μαζί με την Επιτροπή, τότε αναγκαστικά θα κληθεί ο κόσμος για να αποφασίσει με σχετική πλειοψηφία ποιον από τους 6 θα επιλέξουν. Αυτός που θα βγει πρώτος από τη διαδικασία, αυτός θα είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και όλου του αγώνα του δικού μας, και όλοι οι άλλοι θα είναι στο πλευρό του. Η ημερομηνία λοιπόν είναι η καταληκτική 19 πρώτου. Εκεί, αν χρειαστεί, θα στηθούν κάλπες. Οι κάλπες θα στηθούν στις 3 πρωτεύουσες των πρώην δήμων του ενιαίου δήμου μας, δηλαδή Αρναία, Παναγία και Ιερισσό. Θα στηθούν στην Αμουλιανή λόγω της ιδιαιτερότητας του νησιού και στα Νέα Ρόδα που το ζήτησε η Επιτροπή των Νέων Ρόδων. Σε αυτές τις εκλογές θα υπάρχουν εφορευτικές επιτροπές. Αυτά θα τα χειριστεί η Επιτροπή και θα ζητήσουμε και από το Σώμα να την εξουσιοδοτήσει για να τα χειριστεί. Με την ευκαιρία να κάνω μνήμα ότι οι μεταδημοτεύσεις συνεχίζονται και είναι καλό να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 4-5 άνθρωποι εδώ δικοί μας οι οποίοι έχουν αναλάβει το θέμα για την οργάνωση. Όποιος θέλει μπορεί να μας ρωτήσει για να τον πληροφορήσουμε. Θα παρακαλέσω τους υποψηφίους οι οποίοι θα απευθυνθούν σε εσάς με αλφαβητική σειρά και θα έχουν 10 λεπτά ο καθένας στη διάθεσή του να μιλήσουν παρουσιάζοντας τον εαυτό τους και μόνον. Δεν θα γίνουν στη συνέχεια ερωτήσεις από τον κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει στη διάρκεια του μήνα που θα ακολουθήσει, όπου όποιος υποψήφιος θέλει και με τη συνδρομή της Επιτροπής μπορεί να οργανώσει συζητήσεις όπου θα αναπτύξει περαιτέρω τις θέσεις και το πρόγραμμα που έχει για τον Δήμο. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω, στα πλαίσια πάλι της ενημέρωσης, ότι οι 6 υποψήφοι έχουν υπογράψει το πλαίσιο αρχών που ορίζεται από την διακήρυξη, με μία υποσημείωση από την πλευρά του Γιάννη του Μίχου, ο οποίος θέλει να δηλώσει ότι οι εκλογές, οι δημοτικές αυτές, δεν πρέπει να αναγορευθούν σε δημοψήφισμα για λόγους τακτικής υπέρ ή κατά του μεταλλείου. Εάν επιλεγεί ο κύριος Μίχος ως υποψήφιος, τότε στο πρόγραμμά του θα πει μια παράγραφος ότι η νέα δημοτική αρχή θα κάνει δημοψήφισμα μόνο για αυτό το θέμα. Θα δώσω λίγο το λόγο στον Θανάση από την Παναγία. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι όπως συζητήσαμε και μέσα στην Επιτροπή, και επειδή αυτό το κίνημα έχει βγει μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και έχει προχωρήσει, εμείς ζητάμε σαν Επιτροπή από τους υποψηφίους στην τοποθέτησή τους να δηλώσουν ότι σέβονται τις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων και θα τις σεβαστούν και στο μέλλον τους υποψηφίους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. Επειδή μέσα από αυτές τις λαϊκές συνελεύσεις προχώρησε αυτό το κίνημα και...
φίλες και φίλοι. Εγώ έθεσα την υποψηφιότητά μου γιατί θεωρούσα ότι αυτό ήταν υποχρέωσή μου. Υποχρέωσή μου γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκα κοντά σας από τον αγώνα, γιατί αυτό πίστευα ότι έπρεπε να γίνει. Πιστεύω δηλαδή και από την αρχή και τώρα ότι αυτό το πράγμα που πάει να γίνει εδώ είναι η καταστροφή του τόπου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επειδή η Ερυσσός είναι πατρίδα μου που την έχω επιλέξει, δεν γεννήθηκα εδώ ούτε είχα καμία προηγούμενη σχέση, γι' αυτό για μένα πρωταρχική σημασία έχει ο αγώνας που έχετε κάνει. Στον οποίο αγώνα εμείς οι υπόλοιποι λιγότερη συμμετοχή είχαμε. Κάναμε βέβαια ό,τι μπορούσαμε, ό,τι μας ζητήσατε, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Τον αγώνα τον κάνετε εσείς που είστε εδώ. Θα χρησιμοποιήσω λιγότερα από τα 10 λεπτά, γιατί τώρα αυτό που γίνεται εδώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κατά την άποψή μου. Επικίνδυνο, γιατί αν στηθεί κάλπη και κουτί, θα οδηγήσει σε διχασμό. Πρέπει αυτό να αποφευθεί. Πώς? Ή θα συνεννοηθούν μεταξύ τους όλοι αυτοί που είναι υποψήφοι για να αποδείξουν και ότι ανιδιοτελώς μέχρι τώρα ήταν στον αγώνα και να επιλέξουν κάποιον ο οποίος ουσιαστικά θα είναι δήμαρχος υπηρεσιακός, γιατί περί αυτού πρόκειται, περί υπηρεσιακού δημάρχου, αφού οι αποστολές που θα αναλάβει είναι συγκεκριμένες, ή λοιπόν θα γίνει αυτό, ή αλλιώς η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά θα την είχα, γιατί είδα πώς δουλεύει και τι κάνει και με τι ευαισθησία κουμπάει τα θέματα που θα μπορούσε ο ένας να παρεξηγηθεί, ο άλλος να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξει αυτή η διαδικασία σε διαδικασία κάλπης. Αυτό θα διχάσει και εσάς, θα διχάσει ενδεχομένως και τους υποψήφιους, θα ενθαρρύνει τους απέναντι που ακόμα δεν τους είδατε και θα τους δούμε και θα υπάρχουν και θα είναι δυνατοί γιατί θα έχουν το χρήμα μεταξύ τους και όλες τις δυνατότητες με την πολιτεία και τις ανέσεις που μέχρι τώρα είχαν. Επομένως δεν είναι αγώνας εύκολος. Λοιπόν, θα διχάσει τον κόσμο, θα χαλάσει τον αγώνα που κάνατε μέχρι εδώ, το χαρακτήρα του αγώνα που κάνατε μέχρι εδώ που ήταν ειλικρινέστατος και αυθόρμητος και από εκεί και πέρα μέχρι τις εκλογές το πράγμα δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, για μένα το πιστεύω, κουτί και εκλογές είναι χαμένα και τα δυο μαζί. Επομένως, εγώ θα κάνω ό,τι γίνεται και σας το λέω ότι ακριβώς επειδή πιστεύω αυτό το πράγμα και αγωνίστηκα όχι για να φτάσω εδώ να είμαι υποψήφιος ή για να είμαι δήμαρχος αύριο, αλλά έφτασα εδώ γιατί πιστεύω ότι όποιος μπορεί πρέπει να βοηθήσει αυτόν τον αγώνα. Σας λέω ότι το όνομά μου, αν θα πάτε σε κάλπη, δεν θα είναι μέσα. Έχω κάθε δικαίωμα να πω το αποσύρω, έτσι δεν είναι. Να βοηθήσω όπως βοηθούσα μέχρι τώρα. Για πάντα και για ό,τι θέλετε. Θα είμαι μαζί σας. Αλλά όχι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει ζημιά. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, ούτε για το τι μπορεί να γίνει για τον τόπο, ούτε αυτά. Αυτά τα συζητάμε μετά και αποφασίζονται όλα μετά. Δεν είναι τη στιγμή τώρα αυτά τα πράγματα. Ένας είναι ο κοινός ο στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Χάρη Λαζαρίδη. Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν εξηγήσω, για να εξηγήσω γιατί είμαι στον αγώνα αυτόν και γιατί δήλωσα παρόν για τη θέση του υποψήφιου δημάρχου. Η ιδιαίτερη πατρίδα μας ζει τα τελευταία χρόνια εμπειρίες πρωτόγνωρες και εφιαλτικές. Ζει όμως και σπάνιες εμπειρίες αυτοοργάνωσης, σαν αυτήν εδώ πέρα, που είναι πρωτόγνωρες γιατί δεν έγιναν ποτέ και είναι κάτι που πάντα ζήλευα όταν άκουγα ότι η Λειψή, τα νησιά αυτά τα παραμεθόρια της Δωδεκανήσου, μπόρεσαν και ξαναγεννήθηκαν γιατί κάποιοι άνθρωποι πήραν την τύχη στα χέρια τους και λένε θα κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τέρμα τα κόμματα, έξω τα κόμματα, όλοι μαζί για τους λειψούς. Το 2008 είδα τη συνέντευξη του Δημάρχου των Λειψών
και έγραψα στους αντίδωρους της Αρναίας μια επιστολή και έγραφα «Οι λειψοί δείχνουν το δρόμο, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε». Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία αυτή, ήτανε σαν έβλεπα το όνειρό μου να παίρνει σάρκα και οστά. Άρα δεν μπορούσα να είμαι έξω. Συμμετείχα σε όλες τις συνελεύσεις, συνδιαμόρφωσα με τα παιδιά όλα της Επιτροπής στη διακήρυξη, την υπέγραψε με δύο χέρια, την υπογράφω και με τρία και είμαι μέσα στον αγώνα μέχρι τέλους, ό,τι και να συμβεί, ό,τι εξέλιξη και να υπάρχει. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε μέχρι τέλους μια γροθιά. Εμείς χάνουμε τον τόπο μας, χάνουμε την πατρίδα μας και αναγκαζόμαστε σε λίγα χρόνια πιθανώς να γίνουμε μετανάστες ξανά στον τόπο μας, γιατί κάποιοι θέλουν να πάρουν το χρυσό και τις σπάνιες γέες από τα χώματά μας, ενώ καταστρέφουν το σύμπαν. Εάν ήμασταν σε κλειστή αίθουσα, είχα μια απλή παρουσίαση που έδειχνε εικόνες του κάκαβου πριν και μετά. Και θα δακρύζαμε όλοι για αυτό που γίνεται σήμερα εκεί πάνω. Δίνουμε και θα δίνουμε καθημερινά μάχες. Όμως οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι τόσο καθοριστικές για το μέλλον μας, ώστε δίκαια χαρακτηρίζονται ως η μητέρα όλων των μαχών. Καλούμαστε να δώσουμε τον υπερπάντων αγώνα λοιπόν και στους αγώνες αυτούς που δώσαν μέχρι σήμερα υπήρξαν θύματα. Χύθηκε αίμα. Φυλακίστηκαν συνάνθρωποι μας και έγιναν σημαντικές θυσίες από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας. Όλες αυτές οι θυσίες απαιτούν δικαίωση και η δικαίωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί παρά μόνο μέσα από μια νέα δημοτική αρχή, η οποία από την αρχή θα τεθεί ενάντια στην καταστροφή που γίνεται. Ξεκάθαρα, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς παρενθέσεις, χωρίς δικαιολογίες. Ο αγώνας θα γίνει για να σταματήσει το κακό και να πάρουμε μία άλλη πορεία, ξεκάθαρα. Τα μπερδεμένα και τα ναι μεν αλλά θα μας τα πούνε οι άλλοι. Δεν θα τα πούμε εμείς. Οι άλλοι θα πούνε ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Και θα την ονομάσουν και βιώσιμη. Αλλά δεν θα είναι βιώσιμη. Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να εξαλείψει οριστικά το αδυσόπιτο φάσμα της ανεργίας. Πρέπει να πέσουμε όλοι μαζί και να βρούμε τρόπους και δρόμους ανάπτυξης. Υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχουν ακόμα και ορεινές περιοχές και θα σας αναφέρω απλά δύο περιοχές, τη Μηλιά του Μετσόβου και την Ανάβρα του Αλμυρού του Βόλου, ορεινότατες περιοχές στα 1000 και 1200 μέτρα, οι οποίες αναπτύχθηκαν γιατί ξεπέρασαν τα κομματικά, πέσαμε όλοι μαζί και εκμεταλλευτήκανε τα δάση, την ορεινή κτηνοτροφία κλπ. Υπάρχουν δρόμοι, πρέπει να τους βρούμε. Θα πρέπει πρωτίστως να αποκαταστήσουμε τον διαραγέντα κοινωνικό ιστό για να φέρουμε πίσω την αγάπη και τη συμφιλίωση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας. Θα πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί όχι, όχι απέναντι στους Ιταλούς και τους Γερμανούς, απέναντι στους Έλληνες που θέλουν να καταπατήσουν τα δικαιώματά μας. Είναι η ώρα λοιπόν να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Έχουμε πατριωτικό χρέος να συνεισφέρουμε όλοι και να ξεπεράσουμε τα προσωπικά, τα κομματικά και ό,τι άλλο μας χωρίζει. Προσωπικά θέλω να δηλώσω ότι είμαι 25 χρόνια άστεγος κομματικά. Δεν έχω στέγη. Δεν με εκφράζει πλέον κανένα κόμμα. Είμαι απόλυτα υπερκομματικός. Πιστέψτε το και όσοι με γνωρίζετε το ξέρετε αυτό. Για λόγους αρχής, από την αρχή είχα δηλώσει ότι δεν θέλω να διεκδικήσω τη θέση αυτή. Δεν διεκδικώ θέσεις. Τις θέσεις που πήρα, επειδή κάποιοι κρίναν ότι έπρεπε να με εκλέξουν κάπου, τις τίμησα, τις υπηρέτησα όπως έπρεπε,
δεν τις διεκδίκησα και γι' αυτό δεν ήθελα να διεκδικήσω και τη θέση αυτή. Και γι' αυτό είπα ότι ενώ δεν διεκδικώ, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας. Αν κρίνετε ότι εγώ, λόγω καταγωγής, λόγω ικανοτήτων, γνώσεων, εμπειριών, μπορώ να δώσω μια καλύτερη προοπτική νίκης, είμαι παρόν. Εάν κρίνετε όχι, δεν είμαι παρόν, είμαι μαζί σας. Δεν είμαι παρόν σαν υποψήφιος, είμαι όμως πάντα μαζί σας. Μετά από αυτά, ήθελα να σας πω ότι κατάγομαι από την Αρναία. Είμαι γιος πολύτεκνης οικογένειας, με 5 παιδιά. Γιος βιοπαλαιστή. Κάποιοι από εσάς που είστε στην ηλικία μου ή και λίγο πιο μικροί, θυμάστε τον Μπαρμπανικολή, τον Παγωτατζή. Είμαι γιος του και το 62 είχαμε έρθει εδώ, πριν έρθει το ρεύμα ακόμη στην Ερυσό, και είχαμε αντιπροσωπεία της Εύγα. Μέχρι τότε παρήγαμε δικά μας παγωτά, τότε είχαμε την αντιπροσωπεία της Εύγα. Και ήμουν ένα καλοκαίρι εδώ, παιδί, και δούλευα στην Ερυσό. Είμαι από 5 χρονών στη πιάτσα, στον αγώνα, στη βιοπάλη, και ό,τι κέρδισα, το κέρδισα σαν γιος βιοπαλαιστή. Με κανένα έρισμα, με καμία στήριξη από πουθενά. Τελείωσα το γυμνάσιο της Αρναίας άριστα, το 68. Τελείωσα την Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης το 73 με 5 χρόνια υποτροφία. Κέρδισα υποτροφία από 2 πανεπιστήμια της Αμερικής, της Μινεσότα και της Μασαχουσέτης, και έκανα 5 ετή σπουδές, μάστερ και διδακτορικό στην Αμερική. Γύρισα πίσω το 80 μετά από 5 χρόνια και από το 86 μπήκα στο Αριστοτέλειο και εξάντλησα όλες τις βαθμίδες εξέλιξης για να φτάσω το 96 να γίνω καθηγητής, να ψηφιστώ Διευθυντής Εργαστηρίου Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων και Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης Τροφίμων για αρκετά έτη. Δεν θα αναφερθώ στις όποιες διακρίσεις είχα, δεν σας ενδιαφέρω αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω όμως ότι έχω μία μακρόχρονη προσφορά στο κοινωνικό κίνημα και είμαι υπέρμαχος του εθελοντισμού και γι' αυτό το λόγο στρατεύτηκα στο καταναλωτικό κίνημα και ήμουνα και είμαι για πάρα πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΕΠΚΑ, του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, έκανα και αντιπρόεδρος και πρόεδρος εθελοντικά, αφιλοκερδός. Ήμουν πρόεδρος του Βαλκανικού Κέντρου Καταναλωτών και εθελοντής, επιστημονικός σύμβουλος της ΒΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών και, του TACD, που είναι ο Διατλαντικός Διάλογος, το Βήμα Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών. Θα κλείσω λέγοντας ότι δεν θα ήμουν σε αυτή την υπόθεση μέσα εάν δεν ήξερα ότι πίσω μου έχω όλους εσάς. Ότι δεν θα κάνω, εάν επιλεγώ, δεν θα κάνω οποιαδήποτε κίνηση, ούτε μία κίνηση που δεν θα είναι εγκεκριμένη από τη Λαϊκή Συνέλευση. Γιατί θέλω να εκφράσω απόλυτα εσάς, το κοινωνικό κίνημα. Επομένως, είμαι απόλυτα δεσμευμένος να υπηρετήσω τον αγώνα αυτό από όποια θέση μετάξετε εσείς και να μην κάνω καμία κίνηση που δεν εκφράζει απόλυτα εσάς. Εύχομαι ο Θεός να δώσει ο αγώνας αυτός να είναι νικηφόρος για να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα ντόπια και ξένα κεφάλαια που την καταδυναστεύουν και να δώσουμε ελευθεριά στον τόπο μας, πραγματική ελευθερία και όχι αυτή που μας λένε ότι έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γιάννη Μίχο να έρθει στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτή τη λιακάδα είναι ωραίο νομίζω να λέμε πολλά, όμως δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τη λιακάδα, καλύτερα να την αξιοποιήσουμε έτσι για να ευχαριστηθούμε γενικότερα.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ, να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους, τους οποίους θεωρώ όλους σημαντικά κεφάλαια και ότι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει με τη δική του γνώμη και προσφορά. Νομίζω ότι όλο αυτό το πρωτόγνωρο της αυτοοργάνωσης, της λαϊκής έκφρασης με έναν πιο άμεσο τρόπο δίνει ένα μάθημα δημοκρατίας. Πιστεύω ότι πρέπει να μας χαρακτηρίζει η δημοκρατία σε ό,τι θα κάνουμε και με την ίδια δημοκρατία να δούμε και όλο το Δήμο. Γιατί πρέπει να δούμε τη συνολική, να δώσουμε ένα μάθημα δημοκρατίας στο Δήμο από τη μία του άκρη στην άλλη. Άρα και σε αυτή την εσωτερική, αν θέλετε, μικρή περίοδο που θα με βάσει είτε από τις συζητήσεις είτε από τις εκλογές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, όπου ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι πρέπει να διακατέχετε το σεβασμό και τις αξίες δημοκρατίας και βέβαια η πιο μεγάλη προσπάθεια να διδάξουμε πώς μπορούμε δημοκρατικά να δούμε το αύριο για αυτόν τον τόπο που μας αξίζει και που θα είναι το καλύτερο δυνατό. Δεν θέλω κάτι άλλο, είμαι ο Γιάννης ο Μίχος, με ξέρετε. Να ευχαριστήσω και πάλι και να δώσω το λόγο στον επόμενο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Μίχο. Θα ήθελα να καλέσω στο μικρόφωνο τον επόμενο υποψήφιο, τον κύριο Κυριάκο Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόσκληση, αλλά κυρίως ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ σε μια συνέλευση που με τόσο κόσμο που βλέπω μπροστά μου, ειλικρινά είναι αποτελεί για μένα έκπληξη, παίρνοντας υπόψη και τις μέρες στις οποίες βρισκόμαστε και στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όλοι ξέρουμε ότι η περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν από την ολική και μη αναστρέψιμη καταστροφή. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις σκουριές, ξέρουμε τα διάφορα ατυχήματα σε εισαγωγικά που πολλαπλασιάστηκαν τώρα τελευταία, όχι στη Ρετίνα, όχι στην Ολυμπιάδα, όχι στα λιμάνια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά και άλλα πολλά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όλη αυτή η μέχρι τώρα καταστροφή και τα καταστροφικά ατυχήματα συμβαίνουν πριν καν αρχίσει το έργο. Πριν καν αρχίσουν τα φουρνέλα με τους τόνους των εκρηκτικών, με τις χιλιάδες τόνους σκόνης που θα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, πριν να γίνουν οι γεωτρήσεις που θα φτάσουν 140 μέτρα χαμηλότερα από τη θάλασσα. Οι συνέπειες αυτού που σκέφτονται να κάνουν είναι γνωστές σε όλους μας και είναι χιλιοϋπομένες και από μένα και από πολλούς άλλους. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνέπειες τους, δηλαδή, που είναι αναμενόμενες, είναι ο λόγος για τον οποίο δεκάδες συλλογικοί επιστημονικοί φορείς στάθηκαν αρνητικά σε αυτή του είδους την καταστροφική προσπάθεια. Γι' αυτό πολλοί Δήμοι, αλλά και δεκάδες άλλοι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, τοποθετήθηκαν αρνητικά και έδειξαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Μπορούμε αυτά όλα να τα ξεχάσουμε, μπορούμε να τα αγνοήσουμε? Ό,τι κάναμε μέχρι τώρα δηλαδή ήταν λάθος? Δεν σημαίνει τίποτε η σχεδιαζόμενη επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας? Μπορούμε να ξεχάσουμε αυτούς που πήγαν φυλακή, αυτούς που σύρθηκαν στα δικαστήρια, αυτοί που περιμένουν τη σειρά τους για ανάκριση ή για δικαστήριο να τους πούμε συγγνώμη, λάθος θα κάνατε αυτά? Ή μήπως θα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και μαζί τους έτσι ώστε ο αγώνας να γίνει πιο αποφασιστικός για το κοινό καλό, το οποίο είναι το σταμάτημα αυτής της εγκληματικής προσπάθειας? Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να συμβιβαστούμε. Αντίθετα, πρέπει να καταλάβουμε
αυτό που έχουν ήδη καταλάβει οι αντίπαλοί μας. Ότι εμείς έχουμε το δίκιο, ότι εμείς είμαστε οι πολλοί και αυτή είναι η μειοψηφία. Γι' αυτό προσπαθούν με διάφορα κόλπα να αλλάξουν την κατάσταση, όπως η προσπάθειά τους να σπάσουν το Δήμο σε δύο κομμάτια. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται εμείς να κάνουμε εμείς είναι να παραμείνουμε ενωμένοι. Τη λέξη ενότητα πολλοί τη χρησιμοποιούν, φοβάμαι όμως ειλικρινά ότι λίγοι την εννοούν. Ενωμένοι επομένως θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα απαλλάξει τον τόπο μας μια για πάντα από τα καταστροφικά σχέδια. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, καμιά ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μας λέει εξάλλου και η διεθνής εμπειρία. Όπου υπήρξαν τέτοιες δραστηριότητες, μόνο η καταστροφή ακολούθησε. Δεν φτάνει όμως να σταματήσουμε τα μεταλλεία. Πρέπει παράλληλα να ξεκινήσουν μια προσπάθεια να σταθεί ο τόπος στα πόδια του και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής να ζήσουν και να ευημερίσουν. Στην περιοχή έγιναν 4 εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν δυνατότητες ανάπτυξης, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και με διάφορα επακόλουθα. Σε αυτές τις 4 που εγώ τις οργάνωσα ή συμμετείχα σε αυτές, φάνηκε καθαρά ότι η Βορειοανατολική Χαλκιδική έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και η περιοχή και οι κάτοικοι της μπορούν να ευημερίσουν αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Δηλαδή τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, την ομορφιά του βουνού και του δάσους που συνδυάζεται με τις ακτές και τη θάλασσα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις. Όλοι οι τομείς παραγωγής, δηλαδή ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και ο τριτογενής, μπορούν να αναπτυχθούν ισόρροπα με όρους αειφορίας και με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή η ανάπτυξη του ενός τομέα θα αντανακλάται, θα βοηθάει στην ανάπτυξη και του άλλου. Θα αναφέρω λίγα πράγματα πολύ επιγραμματικά, γιατί σε ένα δεκάλεπτο προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για όλα. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλεία, η μελισσοκομεία, η αξιοποίηση του δάσους. Αυτοί οι κλάδοι δραστηριοποιούνται σήμερα, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο και σύμφωνα με κανόνες της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτοί οι τομείς δίνουν το βασικότερο σε εμάς, την τροφή. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε ούτε να τους σνομπάρουμε. Εκτός από αυτές τις καλλιέργειες έχουν ενδιαφέρον και κάποιες εναλλακτικές, οι οποίες τουλάχιστον αξίζει να δοκιμαστούν. Και νομίζω, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε. Ο δευτερογενής τομέας, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση προϊόντων παραδοσιακών και εναλλακτικών. Αυτή η επεξεργασία και όλα αυτά που είπα, πέρα από το ότι αυξάνουν την αξία των προϊόντων, δίνουν σε αυτά και μια ιδιαίτερη ταυτότητα που τα ξεχωρίζει από παρόμοια προϊόντα άλλων περιοχών. Δασικά προϊόντα, πέρα από τα κλασικά για καύσιμη ύλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξύλο και για την κατασκευή ένα σωρό πραγμάτων από βαρέλια μέχρι ύλη λαϊκής τέχνης. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μικρής κλίμακας για τις ανάγκες τοπικής κοινωνίας, για κάλυψη των τοπικών ενεργειακών αναγκών. Ανακύκλωση, η οποία γίνεται, αλλά νομίζω σε πολύ μικρό βαθμό. Είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών από τις μέχρι τώρα μεταλλευτικές δραστηριότητες. Στον τριτογενή τομέα, εκθετήρια, πολιτήρια τοπικών προϊόντων, λαογραφικά μουσεία που προωθούν τα τοπικά προϊόντα, τις γεύσεις, την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής. Όπου και να πάει κανείς θα δει καταστήματα, εκθετήρια, λαογραφικά μουσεία που πουλάνε και ήδη που είναι φτιαγμένα σε εκείνον τον τόπο. Τέτοια πράγματα εδώ δεν υπάρχουν. Αξιοποίηση του φυσικού κάλου στο ορεινού όγκου. Ένας τομέας ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά.
δύο πρόσφατα παραδείγματα που έγιναν στη Μεγάλη Παναγιά, ένας αγώνας δρόμου, ένας αγώνας στο βουνό και μια πεζοπορία, μάζεψαν εκατοντάδες ανθρώπους που ούτε κόστος έχουν τέτοιες δράσεις, ούτε τίποτε. Θέληση υπάρχει και φυσικά ο κόσμος πρόκειται για μια τέτοια δράση, δεν μόλις τελειώσει θα σηκωθεί να φύγει. Θα πάει στο μαγαζί να ψωνίσει, θα πάει σε ένα άλλο κατάστημα να πάρει κάτι, θα πιει ένα καφέ, θα αγοράσει κάτι τοπικό. Ανάδειξη και αξιοποίηση χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Φίλες και φίλοι, η περιοχή δεν έχει να καθιστεί μόνο επειδή είναι πατρίδα του Αριστοτέλη, ότι εδώ είναι η διόρυγα του Ξέξη ή ότι αποτελεί προθάλαμο του Αγίου Όρους. Υπάρχουν περισσότεροι από 30 χώροι ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι, αλλά κανείς δεν ξέρει για αυτούς και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάδειξη και την αξιοποίησή τους. Ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού που προφανώς συνδέεται με αυτά που είπα όλα πριν, αυτά όλα σας είπα πριν. Όλες αυτές οι δράσεις, όλα αυτά, η μια συμπληρώνει την άλλη και οδηγούν σε αλλαγή πορεία στον τόπο, σε δρόμους αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Κάποιες ιδέες, και μόνο είναι αυτά που είπα, σίγουρα υπάρχουν κι άλλες. Όμως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από όλη την κοινωνία, μετά από δημόσιο και εξαντλητικό διάλογο. Σε μια τέτοια προσπάθεια πιστεύω ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός για το συντονισμό και τη συσπήρωση των φορέων γύρω από ένα κοινό στόχο και όραμα. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ως στόχο μια άλλη κοινωνία που οι πολίτες συμμετέχουν, απαιτούν, αποφασίζουν και ελέγχουν αν αυτά που αποφάσισαν τηρήθηκαν ή όχι. Ιδιαίτερα σε αυτόν τον Δήμο με τα τόσα προβλήματα, χρειάζεται μια δημοτική αρχή που θα εκφράζει τη θέληση της κοινωνίας για αλλαγή σκηνικού, για αλλαγή πορείας. Μια δημοτική αρχή που θα έχει στο κέντρο των στόχων και των ενεργειών της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του για αξιοπρεπή ζωή και όχι τα κέρδη άλλων. Ένα τέτοιο δημοτικό σχήμα που θα διεκδικήσει τη δημοτική αρχή και θα κατακτήσει τη νίκη θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να στελεχωθεί από άνδρες και γυναίκες με ικανότητες και αγωνιστική διάθεση, με σοβαρότητα και σταθερές απόψεις. Πρόσωπα που θα είναι ίσα μεταξύ τους, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, οικονομική κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο. Ανεξάρτητα από ιδεολογικές πεποιθήσεις και πολιτικές προτιμήσεις. Πρόσωπα με συνεχή και ουσιαστική αγωνιστική παρουσία σε όλα τα μέτωπα. Πρόσωπα που ενώνουν και δεν διχάζουν το κίνημα. Πρόσωπα που εμπνέουν ενότητα, αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στις περισσότερες και στους περισσότερους από εσάς είμαι γνωστός, γιατί ήμουνα όπου ήσασταν, ήμουνα παντού. Όμως μερικά στοιχεία είναι απαραίτητα για μένα, για τον εαυτό μου, για τις κρίσεις και αποφάσεις που πρόκειται να πάρετε. Δεν θα αναφερθώ τι έκανα στη δουλειά μου. Για αυτήν, αν την έκανα καλά ή όχι, υπήρχαν κατάλληλα όργανα να με κρίνουν. Υπήρχαν οι χιλιάδες των φοιτητών που πέρασαν από τα χέρια μου στα 40 χρόνια της ακαδημαϊκής μου ζωής, από τα οποία τα 40 στα 20 ήμουν καθηγητής. Αλλά εκείνο που και από τη δουλειά μου αυτή αξίζει να πω ότι αποχωρώ το καλοκαίρι, επομένως δεν έχω καμία επαγγελματική δέσμευση. Αλλά χρειάζεται να ξέρετε και να πω ότι έχει σχέση με μένα και την περιοχή και τη συμμετοχή μου στον κοινό αγώνα. Καταρχήν είμαι Θεσσαλονικιός, από γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Και από ότι θα επαναλάβω αυτό που είπε η Λένα Παναγιωτοπούλου, η συνονόματη, καμία συγγένεια δεν έχουμε όμως,
ότι οι παππούδες της ήταν πρόσφυγες και εκείνη δεν σκοπεύει να ξαναγίνει. Και εμένα οι παππούδες μου ήταν πρόσφυγες και δεν σκοπεύω να επιτρέψω, δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε κανέναν να προκαλέσει προσφυγιά σε αυτόν τον τόπο. Στην περιοχή πρώτο ήρθα το 1973, αφού περιπλανήθηκα κάποια χρόνια σε χωριά της περιοχής για διακοπές, από το 1992 αποφάσισα συνειδητά να εγκατασταθώ σχεδόν μόνιμα στη Μεγάλη Παναγία. Και πρόσφατα, πριν με λίγους μήνες, μετέφερα και τα εκλογικά δικαιώματα και τα δικά μου και όλης της οικογένειάς μου εδώ. Επομένως τώρα και με την άδεια της αστυνομίας που λένε είμαι κάτοικος Δήμου Αριστοτέλη, κάτοικος Παναγίας. Τώρα όσον αφορά τη μεταλλευτική δραστηριότητα, η δραστηριοποίησή μου σε αυτόν τον τομέα ξεκινάει το 2006 όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το βγήκε στην εμφάνεια, το λεγόμενο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Η δραστηριότητά μου αυξήθηκε γεωμετρικά όταν κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από τότε και μέχρι σήμερα ανέπτυξα μια διαρκή προσπάθεια ενημέρωσης καταρχήν των πολιτών. Οι συνολικές ενημερώσεις στις οποίες πήρα μέρος φτάνουν κοντά στις 80 και περιλαμβάνουν ομιλίες, εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά σχεδόν της Χαλκιδικής, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό. Μίλησα, έδωσα συνεντεύξεις σε ελληνικά και ξένα, έντυπα και ραδιοτηλεπτικά μέσα ενημέρωσης. Κλήθηκα να μιλήσω στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Παναγίας και της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Και εγώ έγραψα το πόρισμα της Γεωπονικής Σχολής, παίρνοντας στοιχεία, πολλά ή λίγα ανάλογα, από άλλους 8 συναδέλφους μου στη σχολή. Ένας από τους υπόλοιπους 8 ήταν ο κύριος Χάρης Λαζαρίδης. Ένα πόρισμα το οποίο το δημοσίευσαν όλοι οι ιστότοποι και πάρα πολλές εφημερίδες και σχολιάστηκε και έδειξε με πρακτικό τρόπο αν μπορούν να συνυπάρξουν γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία και όλα αυτά με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Κάτι που επίσης, το οποίο δεν είχα καμία συμμετοχή, ήταν και το πόρισμα του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που έλεγε ότι τουρισμός και μεταλλεία δεν μπορούν να πάνε μαζί. Για όλη αυτή την συμμετοχή μου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με ανακήρυξε επίτιμο δημότη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που πήρα μέρος, τόνιζα ότι η καταστροφή θα επέλθει ακόμη και αν τηρηθούν κατά γράμμα όσα λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν ακόμη τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι. Δηλαδή δεν είναι οι παρανομίες της εταιρείας το πρόβλημα. Όλα να τηρηθούν όπως είναι γραμμένα στη μελέτη σημαίνουν καταστροφή για τον τόπο. Επομένως δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά φίλες και φίλοι, η συμμετοχή μου δεν αφορά μόνο εκδηλώσεις, συνεντεύξεις. Δεν έβλεπα αυτόν τον αγώνα αφιψηλού, δεν τον σνόπαρα. Ήμουν παντού, ήμουν πανταχού παρών σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε κάθε πορεία, σε κάθε διαμαρτυρία, συγκέντρωση, στο βουνό και στην πόλη, στα δικαστήρια και στην αστυνομία, στο καραβάνι και σε κάθε κινητοποίηση. Όλη αυτή η πολύπλευρη και συνεχής προσπάθεια νομίζει δείχνει ξεκάθαρα πως το πρόβλημα το ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρω επίσης πως μπορεί να πάει μπροστά αυτός ο τόπος και πως θα αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη καταστροφή μέχρι την τελική νίκη. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Πώς λένε ότι η μεταλλεία και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν, είτε δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καταλάβει το τεράστιο πρόβλημα, είτε προσπαθούν να το συγκαλύψουν, να το κουκουλώσουν. Εδώ νομίζω δεν χωράνε μισόλογα. Εδώ λέμε ή εμείς ή αυτοί. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση. Φίλες και φίλοι, η επόμενη περίοδος δεν θα είναι περίπατος για την ενωτική πρωτοβουλία, αλλά ένας πολυμέτωπος αγώνας χωρίς όρους και κανόνες. Η λυσαλαία αντίδραση, το ψέμα, οι προσπάθειες εξαγοράς συνειδήσεων και η λάσπη θα είναι μερικά μόνο από τα όπλα των αντιπάλων. Εδώ θα πρέπει, και να μου το συγχωρήσετε, να πω ότι λάσπη προσπαθούν να ρίξουν αυτοί που ζουν μέσα στη λάσπη, αυτοί που δεν αντέχουν τον καθαρό αέρα και τον ήλιο, δεν μπορούν να ζήσουν. Μέσα στη λάσπη ζουν και αυτοί προσπαθούν να ρίξουν λάσπη στους άλλους. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτά για την ώρα. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, από όσα είπα μέχρι τώρα, φαίνεται ότι και γνωρίζω το πρόβλημα. Έχω ιδέες που θα επεξεργαστούμε όλοι μαζί με άλλες ιδέες για τον τρόπο ανάπτυξης. Είχα και θα έχω πλήρη συμμετοχή στον αγώνα. Για αυτούς τους λόγους, για αυτούς τους τρεις λόγους νομίζω, με πρότειναν κάποιοι και κάποιες συμπολίτες μας από την Ιερισσό και από τη Μεγάλη Παναγία, με πρότειναν ως υποψήφιο. Για αυτούς τους λόγους δήλωσα διαθέσιμους. Για αυτούς τους λόγους μπορώ να σας κοιτάξω όλες και όλους στα μάτια και να ζητήσω τη στήριξή σας. Τη στήριξή σας όχι για κέρδη και ζημιές, αλλά για ανθρώπινες ζωές όλων μας με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον υπέροχο και ευλογημένο τόπο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, θα καλούσα τον Τόλη Παπαγεωργίου να αφήσει το μικρόφωνο. Τώρα τι να παρουσιαστώ, με έχετε βαρεθεί. 16 χρόνια τώρα να σας πω ποιος είμαι και τι κάνω, τι να πω. 16 χρόνια από το 1997 μέχρι σήμερα σας λέω τα ίδια πράγματα και με έχετε βαρεθεί και είμαι σίγουρος ότι έχω γίνει και δυσάρεστος. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει δυσάρεστα πράγματα γίνεται δυσάρεστος και δυστυχώς γίνεται δυο φορές πιο δυσάρεστος όταν αυτά που λέει βγουν αληθινά. Και εγώ ζητάω από όλους εσάς να μου πείτε τι από αυτά που σας λέω εδώ και 16 χρόνια δεν έχει βγει αληθινό. Παλέψαμε με την Ολυμπιάδα και εδώ στο χωριό είχαμε φτύσιμο. Και οι Ολυμπιαδιώτες πεθαίναν. Και όταν κερδίθηκε ο αγώνας της Ολυμπιάδας, είπαν πολλοί, η TVX ήθελε να φύγει. Δηλαδή, έναν αγώνα από έναν ολόκληρο κόσμο έπρεπε να τον μηδενίσουμε για να μην έχουμε εμείς τις τύψεις να πούμε ότι αυτόν τον αγώνα δεν τον στηρίξαμε. Και φτάσαμε φυσικά στον καιρό που εδώ στον τόπο μας γίνεται ένα μοναδικό ξεσήκωμα. Αυτά λοιπόν τα 16 χρόνια εγώ είμαι δυσάρεστος. Αλλά είμαι και ακραίος. Έτσι τουλάχιστον λέτε. Βέβαια είμαι ακραίος. Γιατί από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα σας λέω το ίδιο ακραίο πράγμα. Πρέπει να γλιτώσουμε από αυτό το διάολο. Αν δεν γλιτώσουμε από αυτό το διάολο, όλα τα άλλα τα αναπτυξιακά προγράμματα πάνε περίπατο. Και ξέρετε τι είναι αυτό που σας έφερα. Αυτό είναι το καινούριο χωροταξικό σχέδιο για την περιοχή μας. Τα αποσπάσματα που αφαιρούν τον τόπο μας. Και αυτά λένε ένα πράγμα. Ότι ό,τι στην αρχή αναπτυξιακό πρόγραμμα κάνετε, το έχουμε γραμμένο. Εδώ εσείς είστε μεταλλευτικό πάρκο, μεταλλευτική βιομηχανική περιοχή, όπου όλες οι βιομηχανικές δραστηριότητες και οι εξορρυκτικές έχουν
προτεραιότητα έναντι όλων των υπολείπων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Γιατί περιμένετε εδώ άγω να σας πω. Να σας πω αύριο το πρωί να με βγάλετε δήμαρχο για να σας κάνω αναπτυξιακά προγράμματα. Ποια αναπτυξιακά προγράμματα να σας κάνω. Μήπως δεν μπορούμε όλοι μαζί την επομένη των εκλογών, αφού διώξουμε αυτό το διάλογο, να κάτσουμε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, να το σύψουμε και να πούμε τι στην ευχή αυτός ο τόπος μπορεί να γίνει. Είναι κανένας από εσάς εδώ που δεν ξέρει τι μπορεί αυτός ο τόπος να κάνει? Γιατί αν δεν το ξέρατε, γιατί να παλεύετε αν ήταν ένας άχρηστος χώρος? Αυτός λοιπόν ο τόπος εδώ είναι ένας τόπος που εμείς θα ξέρουμε τι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε την επομένη στιγμή που θα γλιτώσουν από αυτόν τον διάολο. Υπάρχει βέβαια ένα δεύτερο θέμα. Εγώ τώρα τι ρόλο παίζουμε σε αυτή την ιστορία? Εγώ δεν έχω τόσους πολλούς επιστημονικούς τίτλους. Εγώ, όπως είπε ο Γιώργος Τσιριώτης, είμαι ένα συνταξιούχος μηχανικός τονισμένο. Λοιπόν, έχω όμως μια μικρή ιδιότητα που αν θέλετε την παίρνετε μυρωδιά, ότι επί 16 χρόνια, 24 ώρες το 24ωρο, εδώ στο εξωτερικό παντού ασχολούμαι με ένα θέμα. Με το θέμα αυτό που όλους μας τυρανάει. Και δεν κάνω μόνο αυτό. Έχουν ακουστεί τίτλοι, εγώ δεν έχω τίτλο, εγώ έχω μόνο ποινές. Έχω απόπειρες δολοφονίας, έχω φτυσίματα, έχω χτυπήματα. Αυτά είναι τα ένσημα και τα διδακτορικά που έχω να σας παρουσιάσω εσάς. Και εσείς θα τα κρίνετε. Μη γελιέστε. Η επομένη μέρα των δημοτικών εκλογών των δικών μας πρέπει να έχει ένα μόνο πράγμα. Έναν αγώνα για να μπορέσουμε να διώξουμε αυτή την ιστορία. Και αφού τη διώξουμε, να περάσουν 3 χρόνια και όπως λέει το άρθρο 106 του Μεταλλευτικού Κώδικα, αυτοδικαίως η μεταλλιοκτησία ακυρώνεται και αποσπάται από τον μεταλλιοκτήτη, όσα αντίθετα και αν λένε. Όποιος ανοίξει το άρθρο 106 του Μεταλλευτικού Κώδικα θα το δει. Επομένως, το μόνο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι ξέρω τον τρόπο και ξέρετε ότι ξέρω τον τρόπο να πάμε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία. Να διώξουμε τα μεταλλεία, να διώξουμε την εταιρεία, να αλλάξουμε τον τόπο μας και να κάνουμε αυτό που τόσα χρόνια ουρλιάζω. Και το λέω ότι αν δεν γλιτώσουμε από τη μεταλλιοκτησία και τη μεταλλευτική περιοχή, τα χιλιάδες προγράμματα, τα συνέδρια και όλα αυτά τα πράγματα πάνε περίπατο. Έχω ακούσει ότι ξέρετε, λέει, αυτά δίνουν ελπίδα στον κόσμο. Σε ποιον κόσμο το δικό μας? Τι είναι ο δικός μας ο κόσμος? Έχει καμιά σχέση με τους άλλους κόσμους ο δικός μας? Ποιος κόσμος είναι αυτός που σήμερα εδώ και 4 χρόνια κάνει έναν αγώνα που έχει γίνει λαμπάδα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο? Ποιος? Και θα του κάνω εγώ μαθήματα αυτού του κόσμου? Τι μαθήματα να του κάνω? Το μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτόν τον κόσμο είναι με όλα τα χρόνια που κουβαλάω να με σύρουν και εμένα μαζί τους τρέχοντας ή περπατώντας απάνω στο βουνό για να μοιραστώ μαζί τους τις δοκιμασίες και στο βουνό και οπουδήποτε αλλού. Αυτός λοιπόν ο κόσμος με ξέρει και αυτόν τον κόσμο εγώ τον εκτιμώ και ό,τι μπορώ θα κάνω για αυτόν τον κόσμο. Επειδή όμως λίγα πρέπει να πούμε, γιατί τα άκουσα και δεν είχα σκοπό να τα πω. Όλοι εδώ πέρα ξέρουμε ότι η περιοχή μας είχε μια δραστηριότητα που μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να πάει μπροστά και να μας βγάλει από τη μιζέρια, και αυτή η δραστηριότητα λεγόταν τα εγκεκριμένα ρημοτομικά σχέδια της περιοχής. Τα οποία ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι κακολογημένος εμπολής, ο Μιχάλης Βλαχόπουλος, με τη βοήθεια τη δικιά μου λόγω ειδικότητας, φτάσαμε τα ρημοτομικά σχέδια της Ουρανούπολης, της Ολυμπιάδας και της Αυγιανής να είναι τελειωμένα, να μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα και της Ιερισσού να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Θα είχαμε δηλαδή, αμέσως μετά τις εκλογές, αν είχαμε το Δήμο δικό μας, πάνω από 2.500 οικόπεδα πρώτης γραμμής για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας ή τουλάχιστον να δώσουμε δουλειές στα παιδιά, τα νέα, να μην πάνε εκεί που πηγαίνουν. Βλέπετε, αυτό που έκανε ο Πάχτας στο πρώτο και κύριο ήταν αυτό. Να ματαιώσει τα ρημοτομικά σχέδια για να μην μας δώσει καμία απολύτως ελπίδα.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο όποιος βγει δήμαρχος θα το δει την επομένη των εκλογών. Δεν θα σας πω για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί ποτέ ότι ο Τόλης ο Παγιοργίου είναι ένας διασπαστής ενός αγώνα, αν και σε πολλά πράγματα έχω κάνει κριτική από αυτή την προσπάθεια. Ήθελα λοιπόν να βρεθώ εδώ χωρίς να διεκδικήσω από εσάς απολύτως τίποτα, αν εσείς δεν κρίνετε ότι έναν άνθρωπο που τον ξέρετε 16 ολόκληρα χρόνια αξίζει ή δεν αξίζει να τον βάλετε σε μια θέση. Επομένως, αυτό το τομέα αφήνουμε στα χέρια, στη βούληση και στη γνώση τη δικιά σας. Με ξέρετε. Είπε κάτι ο Ανδρέας ο Γιανακουδάκης, το οποίο οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πετύχαμε μέχρι εδώ να έχουμε έναν πολιτισμένο χώρο για να στήσουμε στο χώρο αυτό την εκλογή του μελλοντικού δημάρχου. Η διαδικασία στο πρώτο σκέλος της είναι ότι θα βρεθούμε οι άνθρωποι που δηλώσαμε ότι έχουμε τη σφοδρή επιθυμία, γιατί εμένα δεν μου είπε κανένας, εγώ έχω τη σφοδρή επιθυμία να υπηρετήσω τον τόπο μου και σε αυτό το χώρο ακόμα που είναι ένας χώρος θυσίας, παραπάνω θυσίας, και θεωρώ ότι έξι άνθρωποι με ένα μυαλό στοιχειώδες έστω έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε μία, δυο, τρεις, πέντε, οχτώ, δέκα φορές και να τα βρούμε μεταξύ μας και να καταλήξουμε μεταξύ μας σε μια λύση που δεν θα χρειαστεί να μας οδηγήσει σε περιπέτειες από εκεί και πέρα που λέγονται κάλπες. Γιατί αν είναι να στηθούν κάλπες, ειδικά στη δικιά μας την περιοχή, θα είναι μια συνέχεια η οποία μπορεί να διασπάσει πάρα πολλά πράγματα και σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Είμαστε 16 χωριά. Στα χωριά αυτά που λέμε τα απάνω, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Παναγίας, οποιοδήποτε από πειραθεί να στήσει κάλπη και να φωνάξει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, επιτελεί μία ενέργεια η οποία τουλάχιστον μπορεί να επιφέρει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Εγώ λοιπόν από το βήμα αυτό ζητάω από την Επιτροπή αυτό το θέμα να το σκεφτεί ακόμα μια φορά, να δώσει σε εμάς τους έξι τη δυνατότητα να βρούμε μια λύση που πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα τη βρούμε τη λύση αυτή, και από εκεί και πέρα ας παραταθεί και λίγο ακόμα, δεν χάθηκε ο κόσμος, όμως προς Θεού με κάθε τρόπο πρέπει να αποφύγουμε τη διαδικασία της κάλπης και μάλιστα μια κάλπης που στείνεται με ένα σύστημα που λέει ότι η σχετική πλειοψηφία θα αναδείξει τον υποψήφιο. Δηλαδή, ένας από τους έξι που θα πάρει μια ψήφο παραπάνω θα βγει δήμαρχος. Και αυτό σημαίνει ότι από την επομένη της σημερινής μέρας υπάρχει η περίπτωση να δημιουργηθούν ομάδες διαφόρων ειδών, ομάδες οι οποίες να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που κάναμε όλα μας τα χρόνια. Να βρούμε συγγενείς, να βρούμε φίλους, να σχηματίσουμε ομαδούλες. Ζητάω λοιπόν με όλη τη σεμνότητα από την Επιτροπή αυτό το στάδιο να το αφήσει να μην γίνει ή να παραταθεί κι άλλο, γιατί όλοι εμείς που μας είδατε εδώ απάνω και το Γιώργο Πασχαλίδη που θα το δείτε μετά από μένα, έχουμε το στοιχειώδες μυαλό και έχουμε τον πατριωτισμό τον υπέρτατο να βρούμε μια λύση για το καλό του τόπου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι καλύτερη. Θέλω να σας χαιρετήσω και να σας πω ότι σε αυτά που έχουν στήσει όλοι εδώ, αυτά που τραβάμε αυτόν τον καιρό, πρέπει να τα αναλογιστείτε, γιατί στην ιστορία αυτού του αγώνα δεν τα αναλογιστήκαμε. Χθες ανέβηκε μια ομάδα από νέα παιδιά επάνω στο βουνό. Και εγώ είμαι σχεδόν μία φορά την εβδομάδα στο βουνό. Και σας καλώ όλους τις γιορτές από την Εθνική Οδό Χοντρού Δέντρου Γαλατσάνου Σκουριών να πάρετε τα καλά σας και καινούργια αυτοκίνητα, γιατί πρόκειται περί Εθνικής Οδού, να ανεβείτε επάνω να δείτε το θέαμα του Κάκαβου, του Καρατζά, του Λοτσάνικου, των Σκουριών. Και όταν θα γυρίστε στην Ιερισσό και σ' άλλα τα χωριά, τότε είμαι βέβαιος ότι τις αποφάσεις της θυσίας
για να γλιτώσουμε αυτό τον κόσμο, όπως εκείνη την ημέρα που σας είπα εδώ ότι το θέμα του Καρατζά είναι η κήρυξη πολέμου, θα το βγάλει το καθένας από εσάς μόνος σας. Ο Καρατζάς τελείωσε και δεν αξίζει τον κόπο να το βραδιάζουμε. Τελείωσε ο Καρατζάς. Μη αναστρέψουμε. Και αν αφήσουμε και τα άλλα να τελειώσουν, μη αναστρέψουμε, τελειώσαμε κι εμείς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σε διάστημα μηνών. Όχι σε διάστημα ετών. Η εταιρεία είναι προβληματισμένη αυτή την εποχή. Θα βρεθεί μια άλλη ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Εάν η ενότητα η δικιά μας αποδειχθεί ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει, η εταιρεία έχει τελειώσει. Σας ζητώ λοιπόν τον επόμενο καιρό, μέχρι τη μέρα που από το κονκλάβιο θα βγει ο άσπρος καπνός και θα πούμε «Χαμπέμους Πάπαμ», «Χαμπέμους Δήμαρχο», μέχρι εκείνη την ημέρα, κάντε μια βόλτα στο βουνό, δείτε το, κλάψτε μοναχή σας για να μην δώσετε την απελπισία που θα νιώσετε και στους υπόλοιπους και ελάτε όλοι μαζί να ενωθούμε για να κερδίσουμε αυτόν τον υπέρτατο αγώνα. Εμένα 16 χρόνια με έχετε γνωρίσει και έχω το συγκριτικό μειονέκτημα να μπορείτε να με κρίνετε επί 16 χρόνια και ο καθένας από εσάς να μου βρει και ένα ελάττωμα. Και τα αφρίσετε όλα αυτά τα ελαττώματα, εγώ έχω βέβαια τα περισσότερα ελαττώματα από όλους τους άλλους υποψηφίους. Τίτλος τιμής. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό αγώνα μέχρι να περάσει ο άσπρος καπνός από την Καμινάδα και να έχουμε αυτόν που θα μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο Γιώργος είναι ήδη εδώ, ο κύριος Γιώργος Πασιαλίδης. Εγώ θα σας πω καλό μεσημέρι, γιατί ήδη πιάσαμε μία, αλλά σε λίγο τελειώνουμε. Από το βιογραφικό δεν έχω να αναφέρω τίποτα άλλο παρά ότι είμαι μέλος μιας οικογένειας παραδοσιακής της Ήρυσσου, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω από το 1880 και εδώ η οικογένεια Πασιαλίδη, με έναν αδερφό στην Αρνία του Προπάπου και έναν αντίστοιχα στην Ήρυσσο, του Μπαρμπαγιώργη, είμαστε γέννημα θρέμα της Ήρυσσου. Και δεν έχω πρόθεση να φύγω ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Το τκός λοιπόν. Γεννημένος και παντρεμένος εδώ με τρία παιδιά από φίτος του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Υπηρέτησα σαν δημοτικό σύμβουλος, αυτό θα αναφέρω περισσότερο, δύο περίοδους, 8 χρόνια ως πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος και μια περίοδο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τα άλλα, κατατοπικά βλέπετε τον κοινωνικό μου χαρακτήρα και την προεδρία στο Σύλλογο Τριτέκνων πρώην Νομαρχιακού σήμερα του Δήμου Αριστοτέλη. Τριάντα και πλέον χρόνια διδάσκω αξιώματα, αρχές, αξίες και κανόνες. Στη προσωπική μου ζωή τα ακολουθώ απαρέγκλιτα και με συνέπεια. Για το λόγο αυτό, στηριζόμενος στα κριτήρια της απόλυτης αξιοπρέπειας για την Ιερισσό, ως εκπρόσωπος των κατοίκων, κατέθεσα την υποψηφιότητα δημάρχων ενώπιό σας για το Δήμο Αριστοτέλη. Με ένα και μόνο στόχο, να σταματήσω με κάθε τρόπο και με κάθε δύναμη τον Αρμαγεδόνα του Κακάβου και βασιζόμενος στη γνώση, την αισιοδοξία, την ελπίδα και την αγωνιστικότητα, να στηρίξω μαζί με όλους τους συνεργάτες την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια του κατοίκων του Δήμου μας. Στη χώρα μας, ανέκαθεν, το άγνωστο και το ασήμαντο πάντα επαινούμε, γιατί το άξιο και το γνωστό δεν το αναγνωρίζουμε, επειδή απλούστατα κάθε μέρα το ζούμε. Αν όμως ρωτήσετε τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας, τότε θα σας πούν
πως να μην ψάχνετε στο άγνωστο αυτό που έχετε μπροστά σας, γιατί αυτό θα το βρείτε στα ίδια τα παιδιά σας. Συμμετέχω απαρέγκλητα από την αρχή στις διαδικασίες που ορίστηκαν και με κάποιες ενδιάμεσες διαφωνίες, αλλά είμαι παρόν. Με στόχο να γίνουν αυτές καλύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές. Έτσι σήμερα, βρισκόμενος εδώ, τονίζω για μια ακόμη φορά δικαίωμα συμμετοχής σε όλους, τόσο όσο υποψήφιοι, όσο και ως εκλέκτοροι ψηφοφόροι. Και αυτό βέβαια για να περιορίσει στο ελάχιστο σε όποιον τυχόν άλλον επίδοξο υποψήφιο θα τολμήσει ενάντια στο στόχο των κατοίκων. Πονάει να κάνεις αυτό που θες, όταν το θες και όπως το θες. Και αυτό γιατί μέχρι να το κατακτήσεις θα ορλές από τον πόνο. Μπορεί να πονέσουμε, μπορεί να ορλιάξουμε, για ένα να είμαστε βέβαιοι, ότι όλοι μαζί από παντού μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο μας. Είναι στο χέρι μας, ως θεματοφύλακες της πατρίδας μας, να δώσουμε την απάντηση σε όλους τους επίδοξους εφιάλτες, φωνάζοντας ξεκάθαρα και βροντερά ότι είμαστε εδώ, είμαστε πολλοί, θα είμαστε παντού. Ως αγωνιστές ζωής κρατάμε τη μοίρα μας στα χέρια μας και με τη βοήθεια της Παναγίας μας μπορούμε να σέψουμε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζήσουν στον τόπο που γεννήθηκαν χωρίς τον Χριστό θάνατο πάνω από τα κεφάλια τους. Σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και η Παναγία να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε εκ μέρους της Επιτροπής και πιστεύω εκ μέρους της Λαϊκής Συνέλευσης να προτρύνουμε τους υποψηφίους δημάρχους, επειδή και εμείς θεωρούμε ότι είναι αξιολογότατοι άνθρωποι, ότι μπορούν, εάν το επιθυμήσουν και με τη βοήθειά μας, να βρουν τον κοινό και έναν μοναδικό υποψήφιο. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής. Να είστε καλά. Καλημέρα.